Το Honor 4 Pro που έχω στα χέρια μου το είχα δει για πρώτη φορά πριν από περίπου 9 μήνες στη Βαρκελόνη όταν παρουσιάστηκε από την εταιρεία και ήταν εξ αρχής ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και από ό,τι φαίνεται πολύ ικανό και στην πράξη smartphone, το οποίο όμως στη συνέχεια όταν η Honor αποφάσισε να αποσυρθεί πλήρως από την ελληνική αγορά δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα στη χώρα μας, παρότι αρχικά η εταιρεία είχε σκοπό να το φέρει και στην ελληνική αγορά. Και πριν από μερικές ημέρες, ένας φίλος του καναλιού, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, μου το έδωσε για μερικές ημέρες, το έχω χρησιμοποιήσει, έχω μια αρκετά καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς είναι το Honor Magic 4 Pro και πάμε να κάνουμε ένα όπως πάντα μεγάλο σε διάρκεια βίντεο για να δούμε πιο αναλυτικά την εικόνα που μου άφησε. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με μια συσκευή που είναι νέα τουλάχιστον για εμένα, έστω και αρκετό καιρό μετά την παρουσίασή της από την εταιρεία. Το Magic 4 Pro της Honor είναι ένα πραγματικά κορυφαίο τηλέφωνο. Στις ημέρες που το έχω χρησιμοποιήσει, πραγματικά μου άφησε μια πολύ καλή εντύπωση, τουλάχιστον συνολικά για το τι ακριβώς είναι η συσκευή, συνολικά και θα δούμε γιατί σε κάποια πράγματα, σε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες δεν είναι απαραίτητα τόσο καλό όσο τουλάχιστον περιμένει κανείς αρχικά. Τώρα, ρεαλιστικά, να παραδεχθούμε εδώ ότι για πολύ κόσμο οι συσκευές της Honor αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική σε σύγκριση με τα τηλέφωνα της Huawei. Οι εταιρείες τυπικά είναι ανεξάρτητες πλέον μεταξύ τους, τυπικά βέβαια αφού στην πράξη οι ομοιότητες μεταξύ των τηλεφώνων παραμένουν και πολλές και εντυπωσιακές. Όμως, όπως είχαμε δει και στο βίντεο για το Honor 70, που είναι στο πλάνο αυτή τη στιγμή, στο φόντο τουλάχιστον, έτσι και το Magic 4 Pro δίνει μια εικόνα συνολικά ότι όλα τα τηλέφωνα της Honor είναι μισό ένα βήμα πίσω σε εξέλιξη σε σύγκριση με τα τηλέφωνα της Huawei μέχρι και σήμερα και ρεαλιστικά αποτελούν μια καλή εναλλακτική για πολλούς, τουλάχιστον με δεδομένο το ότι έρχονται με το σύνολο των Google Services, των εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πάλι και όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, σε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες τα τηλέφωνα της Honor διαφέρουν, όχι απαραίτητα προς το χειρότερο, διαφέρουν όμως σε κάθε περίπτωση. Με μια πρώτη ματιά λοιπόν, το Magic 4 Pro που έχω στα χέρια μου είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον και τεχνικά όσο καλύτερο τηλέφωνο μπορούσε να είναι για την εποχή που παρουσιάστηκε. Με το Snapdragon 8 Gen 1 επεξεργαστή της Qualcomm στο εσωτερικό του, τρεις αρκετά καλές, τουλάχιστον θεωρητικά κάμερες στο πίσω μέρος του, μια πραγματικά πολύ καλή και στη θεωρία και στην πράξη οθόνη και κατασκευή και εμφάνιση που είναι όσο premium πρέπει να είναι σε συσκευές αυτής της κατηγορίας. Θα πω εδώ ότι αν είναι ένα από τα πράγματα που κληρονόμησε πραγματικά από τη Huawei η Honor, είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας έχουν μια προσοχή στο φινίρισμα, στη λεπτομέρεια, στην κατασκευή τους, που τα κάνει πραγματικά πολυτελέστατα, όχι μόνο προφανώς σε αυτή την κατηγορία τιμής, αλλά και γενικότερα. Όπως είπα και λίγο νωρίτερα όμως, η θεωρία πολλές φορές διαφέρει από την πράξη έστω και λίγο και σε ό,τι αφορά το Honor Magic 4 Pro, ειδικά οι κάμερες στο πίσω μέρος του, παρότι είναι πραγματικά πολύ καλές στην πράξη, όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, δεν είναι απαραίτητα τόσο καλές όσο περιμένει κανείς αρχικά, τουλάχιστον σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Να ξεκινήσω όμως λίγο διαφορετικά από το συνηθισμένο, να δούμε αυτό που ανέφερα και λίγο νωρίτερα, το πόσο εντυπωσιακό είναι σαν κατασκευή το Magic 4 Pro, κατασκευασμένο από γυαλί στο πίσω μέρος του, αλουμίνιο στο πλαϊνό του μέρος και προφανώς με γυαλί προστατεύεται και η οθόνη του. Η Honor εδώ πολύ σωστά έχει κάνει όπως πάντα την επιλογή η οθόνη αυτή να είναι κυρτή στην αριστερή και δεξιά πλευρά της, και με καμπύλη στα τέσσερα άκρα, στις τέσσερις γωνίες, ώστε να είναι σαφώς πιο ευχάριστο και όταν το κρατάει κανείς στο χέρι του, όσο εντυπωσιακό τηλέφωνο και αν είναι το Galaxy S22 Ultra της Samsung για παράδειγμα, οι έντονες γωνίες στις τέσσερις άκρες του δεν είναι απαραίτητα κάτι που το θέλουν όλοι ή τους αρέσει. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν είναι ένα μικρό σε μέγεθος τηλέφωνο, έχει και μια πραγματικά μεγάλη οθόνη, για την οποία θα δούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια του βίντεο. Μια πραγματικά μεγάλη και καλή οθόνη, μην ξεχάσω να το τονίσω αυτό, η οποία έχει και ένα όσο το δυνατόν μικρότερο πλαίσιο γύρω από το ίδιο το πάνελ, για να είναι όσο το δυνατόν επίσης μαζεμένη σε συνολικές διαστάσεις συσκευή. Τώρα, μέχρι και η λεπτομέρεια του πώς η καμπύλη της ίδιας οθόνης είναι ακριβώς η ίδια με αυτή στο γυαλί στο πίσω μέρος του, με το αλουμινίνιο πλαίσιο στο πλαϊνό μέρος να μην προεξέχει ιδιαίτερα, ώστε να έχει μια πραγματικά πολύ ωραία αίσθηση όταν το κρατάει κανείς στο χέρι του, είναι ένα από αυτά που και πάλι είπα λίγο νωρίτερα, που κάνουν τα τηλέφωνα της Honor να είναι και πολυτελή αλλά και πραγματικά πολύ ευχάριστα στην αίσθηση που δίνουν στο χέρι. Εδώ τώρα θα μπορούσα να ασχοληθώ πρώτα με τις κάμερες στο πίσω μέρος του Magic 4 Pro, θεωρώ όμως ότι επειδή δεν είναι απαραίτητα το πιο δυνατό του σημείο, ό,τι αφορά την οθόνη του ίσως έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Στις 6,81 ίντσες η οθόνη είναι πραγματικά μεγάλη για να κάνει κανείς οτιδήποτε χρειάζεται με αυτή, έχει και μια άλλη
λίγο διαφορετική, μια λίγο ασυνήθιστη ονομαστική ανάλυση στα 2848x1312 pixel, μια υψηλότερη ανάλυση από το Full HD, χαμηλότερη από το Quad HD, QHD, χωρίς όμως ρεαλιστικά κανείς να μπορεί να καταλάβει τη διαφορά από όσο κοντά και αν κοιτάξει την οθόνη. Τώρα, το OLED panel που έχει χρησιμοποιήσει η Honor για τη συγκεκριμένη οθόνη έχει ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, ο οποίος και προσαρμόζεται ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή και θα δούμε στη συνέχεια ότι έχει και περισσότερες από το συνηθισμένο επιλογές για την προσαρμογή του ρυθμού ανανέωσης. Είναι ένα πάνελ προφανώς με υποστήριξη για HDR περιεχόμενο, 1000 nits μέγιστη στη φωτεινότητα σύμφωνα τουλάχιστον με την Honor, ενώ έχει και 10 bit βάθος εύρος χρώματος, μπορεί να προβάλλει έως και 1 δισεκατομμύριο διαφορετικές αποχρώσεις, κάτι το οποίο όπως πάντα βέβαια είναι περισσότερο χρήσιμο ανάλογα με το αν μπορεί κάποια εφαρμογή να χρησιμοποιήσει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αυτή της οθόνης. Ρεαλιστικά τώρα και σε καθημερινή χρήση το OLED panel που έχει χρησιμοποιήσει η Honor είναι όσο κορυφαίο πρέπει να είναι, αυτό φαίνεται και από τη χρωματική του απόδοση όταν βλέπουμε ένα βίντεο, όταν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε οτιδήποτε στην οθόνη, και εδώ ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται η οθόνη αυτή με τα πραγματικά πολύ καλά στερεοφωνικά ηχεία που έχει το Magic 4 Pro κάνουν την εμπειρία του να δούμε μια ταινία με αυτό όσο το δυνατόν καλύτερη. Και η Honor, θα το πω για ακόμα μια φορά, πολύ σωστά έχει επιλέξει να έχει και μια ξεχωριστή έξοδο ήχου στο πάνω μέρος του, το Magic 4 Pro, αφού με αυτόν τον τρόπο η ισορροπία στην ένταση του ήχου σε σύγκριση με το βασικό του ηχείο είναι σαφώς καλύτερη από το συνηθισμένο. Ένα από τα πράγματα τώρα που μπορεί να πει κανείς ότι έχει κληρονομήσει η Honor από τη Huawei είναι οι επιλογές για να φέρουμε, να προσαρμόσουμε την οθόνη ακριβώς εκεί που τη θέλουμε εμείς. Μία από τις δυνατότητες που παραδοσιακά έχουν τα τηλέφωνα της Honor και της Huawei και μερικές συσκευές άλλων εταιριών βέβαια, είναι η δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς την ανάλυση στην οποία θέλουμε να λειτουργεί η οθόνη. Εδώ το Magic 4 Pro έχει προεπιλεγμένη τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο του τι ακριβώς κάνουμε με το τηλέφωνο και θεωρητικά τουλάχιστον να αλλάζει αυτόματα την ανάλυση στην οποία γίνεται render το γραφικό περιβάλλον. Στην πράξη βέβαια εδώ που τα λέμε αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη επίπτωση στην απόδοση της μπαταρίας του, όχι γιατί δεν κάνει τη δουλειά που υπόσχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα, αλλά γιατί ως γνωστόν ο Snapdragon 8 Gen 1 έχει μια κατανάλωση ενέργειας που όσο και να προσπαθήσει οποιαδήποτε εταιρεία δεν μπορεί απαραίτητα να πετύχει κάτι ιδιαίτερα καλό στην απόδοση της μπαταρίας. Εδώ, παρόλα αυτά, αν κάποιος απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, μπορούμε να επιλέξουμε τα χειροκίνητα ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές. Η υψηλή, η ονομαστική ανάλυση του ίδιου του πάνελ, η τυπική που είναι στα 2492x1148 pixel, κάτι όσο πιο κοντά γίνεται στο Full HD+, και το Low στα 2136x984 pixel, που είναι επίσης μια επιλογή που είναι πιο κοντά στο 720p. Στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις και με την αυτόματη προσαρμογή της ονομαστικής ανάλυσης της οθόνης εν εργεί, δεν πρόκειται κανείς να έχει κάποιο παράπονο από το τηλέφωνο, από τη λεπτομέρεια απεικόνησης και από το πώς προβάλλονται τα πάντα στην οθόνη αυτή, κάτι που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη επιλογή και να μην υπήρχε δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρυθμό ανανέωσης, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική και έχει ίσως περισσότερο ενδιαφέρον. Προφανώς και το Magic 4 Pro στις ρυθμίσεις της οθόνης μας δίνει και πάλι αρκετές επιλογές για το πώς θα συμπεριφέρεται η οθόνη, πώς θα προσαρμόζει το ρυθμό ανανέωσης. Εδώ βέβαια τώρα το Dynamic, η προεπιλογή που προσαρμόζει αυτόματα την οθόνη ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή, έχει μια περίεργη τάση να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο στο γραφικό περιβάλλον της Honor τουλάχιστον περισσότερη ώρα στα 90 Hz και πολύ λιγότερο στο μέγιστο ρυθμό ανανέωσης των 120 Hz. Τυπικά εδώ να πω ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή που δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι μπορεί να κάνει η οθόνη, οι εφαρμογές βλέπουν ότι η οθόνη μπορεί να κατέβει στα 10 και στο 1 Hz, επιλογές οι οποίες για κάποιο λόγο στην πράξη δεν λειτουργούν, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή στο Magic 4 Pro. Όταν κάποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο με την οθόνη όσο το δυνατόν περισσότερο στα 120 Hz, πρέπει να επιλέξει το High, το οποίο προσπαθεί να κρατήσει την οθόνη μονίμως σε αυτόν τον ρυθμό ανανέωσης, αν και εδώ και οι τρεις επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες προσαρμόζουν και πάλι το ρυθμό ανανέωσης, δεν κλειδώνει η οθόνη του Magic 4 Pro μονίμως στα 120 Hz και ρεαλιστικά αυτό είναι και προτιμότερο, αφού έχει νόημα να παραμείνει εκεί μόνο όταν το χρησιμοποιούμε. Αν τώρα για κάποιο λόγο κάποιος σε μια συσκευή αυτού του είδους με αυτές τις δυνατότητες και με αυτή την οθόνη θέλει για οποιονδήποτε λόγο να το κάνει, μπορεί να περιορίσει την οθόνη και μόνο στα 60 Hz, κάτι που όπως έχουμε πει πολλές φορές
Ναι, έχει διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η οποία είναι όμως τόσο μικρή σε νεότερα τηλέφωνα που λειτουργούν πολύ καλύτερα οι οθόνες αυτού του είδους από ό,τι στο παρελθόν, που ρεαλιστικά δεν έχει κανένα νόημα να κερδίσει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην απόδοση της μπαταρίας και να χάσει τη σημαντικά πιο ευχάριστη και ομαλή χρήση του τηλεφώνου. Και μία μικρή παρατήρηση εδώ σε ό,τι αφορά το κυρτό κομμάτι της οθόνης, η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο η Huawei δεν κληρονόμησε την ικανότητα που έχει η Huawei στο να κατασκευάζει συσκευές με κυρτή οθόνη, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ καλές στο να αναγνωρίζουν το πότε η παλάμη μας ακουμπάει το κυρτό αυτό κομμάτι και να το αγνοεί πλήρως. Το Magic 4 Pro στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, σε κάποιες περιπτώσεις όμως και ειδικά όταν θέλουμε να γράψουμε ένα μήνυμα με την οθόνη του, υπάρχουν στιγμές στις οποίες η παλάμη μας ή η άκρη του δαχτύλου μας ακουμπάει το κυρτό κομμάτι της οθόνης και το τηλέφωνο νομίζει ότι θέλουμε να πατήσουμε κάτι σε αυτό το σημείο. Συνηθίζεται, δεν είναι και τόσο έντονο φαινόμενο, υπάρχει όμως και για κάποιο λόγο εδώ η Honor τουλάχιστον στο Magic 4 Pro δεν έχει κάνει απαραίτητα τόσο καλή δουλειά όσο θα έπρεπε και είναι πραγματικά περίεργο που το Honor 70, που συνεχίζει να είναι στο φόντο αυτή τη στιγμή, συμπεριφέρεται σε αυτό το κομμάτι αρκετά καλύτερα. Τώρα και λίγο πριν κλείσουμε με την οθόνη και πάμε σιγά σιγά στις κάμερες, να δούμε τις δύο διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν για να κλειδώνουμε και να ξεκλειδώνουμε το Magic 4 Pro και οι δύο έχουν μία μικρή σχέση με την ίδια την οθόνη. Στην πάνω αριστερή άκρη της οθόνης υπάρχει ένα notch, υπάρχει μια εγκοπή η οποία έχει ένα πιο μακρόστενο μέγεθος και αυτό γιατί δεν έχει μόνο την μπροστινή κάμερα, έχει και έναν time of flight αισθητήρα ο οποίος μαζί με την μπροστινή κάμερα δημιουργεί ένα καλύτερο τρισδιάστατο μοντέλο του προσώπου μας και το τηλέφωνο έχει ένα face ID, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, ή τέλος πάντων ένα ξεκλείδωμα με το πρόσωπο το οποίο είναι σίγουρα και πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό από το να χρησιμοποιεί μόνο την μπροστινή κάμερα. Ένα από τα πλεονεκτήματα, αν κάποιος δεν τον ενοχλεί το συγκεκριμένο notch, είναι ότι το Face ID, το Face Unlock στο Magic 4 Pro λειτουργεί αρκετά καλά και σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού, αφού παραδοσιακά οι επιλογές ή μάλλον οι συσκευές που δίνουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο με το πρόσωπό μας μόνο με την μπροστινή κάμερα δεν είναι εύκολο να το κάνουν αυτό όταν δεν είναι καλά τα επίπεδα φωτισμού, απλά επειδή η κάμερα δεν μπορεί να μας δει το ίδιο καλά. Και φυσικά σε μια συσκευή σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν θα περίμενε κανείς κάτι λιγότερο από το να είναι ο αισθητήρας αποτυπωμάτων ενσωματωμένος στην οθόνη αυτή. Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Το Magic 4 Pro είναι ένα από τα πολύ λίγα τηλέφωνα εκτός από αυτά της Samsung που χρησιμοποιούν έναν ultrasonic αισθητήρα για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Δεν είναι οπτικός αισθητήρας, δεν προσπαθεί να δει μια εικόνα του δακτυλικού μας αποτυπώματος, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο χάρτη με υπερήχους όπως λειτουργεί ο συγκεκριμένος αισθητήρας και εκτός του ότι το κομμάτι στο οποίο αναγνωρίζει το αποτύπωμά μας δεν φωτίζεται με κάποιον ενοχλητικό τρόπο, δεν εμποδίζει την Honor να μπορεί να διατηρήσει η οθόνη και τις χρωματικές ρυθμίσεις που έχουμε επιλέξει ακόμα και όταν ξεκλειδώσουμε το τηλέφωνο. Στην πράξη τώρα, ο αισθητήρας αυτός είναι αρκετά γρήγορος και η αίσθηση που δίνει κάποιες φορές το Magic 4 Pro ότι δεν ξεκλειδώνει το ίδιο γρήγορα με άλλες συσκευές οφείλεται περισσότερο στο εντυπωσιακό κατά τα άλλα animation που έχει η συσκευή κάθε φορά που κλείνουμε και ανάβουμε την οθόνη και όταν την κλείνουμε φυσικά υπάρχει το Always On Display με το οποίο για να είμαι ιδιαίτερα ειλικρινής δεν ασχολούμαι συνήθως κυρίως γιατί δεν το χρησιμοποιώ στα δικά μου τηλέφωνα παρόλα αυτά υπάρχει στο Magic 4 Pro και έχει και αρκετές επιλογές για την προσαρμογή του. Και έχω γυρίσει τώρα μάλλον αναμενόμενα το Magic 4 Pro στο πίσω μέρος του να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τις τρεις κάμερες που έχει η συσκευή οι οποίες μπορούν να βγάλουν στην πράξη μια φωτογραφία. Εδώ η επιλογή της Honor σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι είναι σχεδόν σωστή σε όλες τις περιπτώσεις. Η βασική κάμερα του τηλεφώνου χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα στα 50 MP, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι ο IMX766 της Sony, ένας αισθητήρας βέβαια ο οποίος πλέον χρησιμοποιείται και σε σημαντικά οικονομικότερα τηλέφωνα. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος, όταν παρουσιάστηκε το Magic 4 Pro δεν ήταν ακόμα τόσο συχνό φαινόμενο, ειδικά από εταιρείες όπως η Realme, να βλέπουμε το συγκεκριμένο αισθητήρα σε πολύ πιο οικονομικά τηλέφωνα. Βέβαια, στο Magic 4 Pro, για κάποιο λόγο, η βασική αυτή κάμερα, παρά το μεγάλο σε φυσικό μέγεθος αισθητήρα, παρά το dual pixel autofocus που έχει η κάμερα αυτή, δεν έχει optical image stabilization, δεν έχει μηχανική σταθεροποίηση στο φακό, κάτι το οποίο στην πράξη όταν βγάζουμε φωτογραφίες είναι αρκετά σημαντικό, δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρήσει κανείς σταθερό το Magic 4 Pro για να βγάλει μια φωτογραφία, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Αυτό ίσως να μην ήταν απαραίτητα τόσο σημαντικό πρόβλημα υπό άλλες συνθήκες, φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι και παρότι έχουν περάσει 9 μήνες περίπου από την κυκλοφορία του, το Magic 4 Pro δεν είναι τόσο καλό όσο περιμένει κανείς αρχικά, τουλάχιστον σε φωτογραφίες σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού. Ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βγάλει αρκετά ευχάριστες φωτογραφίες με πραγματικά πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας, με μια πολύ καλή επίσης ισορροπία σε ό,τι αφορά τα ζωντανά και όμορφα χρώματα, χωρίς όμως φωτογραφίες να γίνονται υπερβολικές και όχι τόσο ρεαλιστικές, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το τηλέφωνο είναι λίγο περίεργες, αφού όταν τη δει κανείς αρχικά είναι μια αρκετά καλή φωτογραφία, θα διαπιστώσει όμως ότι για κάποιο λόγο σε συγκεκριμένα σημεία της φωτογραφίας και χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη λογική αυτό, υπάρχει μια έντονη απώλεια στη λεπτομέρεια, κάποια σημεία τυχαία, το ξαναλέω και πάλι, είναι θολά, δεν έχουν καθόλου λεπτομέρεια. Και γενικά φαίνεται ότι το Magic 4 Pro δυσκολεύεται για κάποιον ανεξήγητο λόγο να βγάλει μια αρκετά καλή φωτογραφία, τουλάχιστον σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η δεύτερη και η τρίτη κάμερα τώρα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου είναι αρκετά ικανές, πιο ικανές τουλάχιστον από το συνηθισμένο για να βγάλουν αν μη τι άλλο αρκετά καλές φωτογραφίες. Η κάμερα με τον Ultra Wide Φακό χρησιμοποιεί και εδώ έναν αισθητήρα με ονομαστική ανάλυση στα 50 MP, με αρκετά μικρότερο βέβαια φυσικό μέγεθος, κάτι το οποίο είναι μάλλον αναμενόμενο, αφού ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία που χρησιμοποιεί κάμερα αυτού του είδους με ονομαστική ανάλυση που είναι ίδια με αυτή τη βασική κάμερα. Στην πράξη, αυτό έχει και κάποιες επιπτώσεις στις φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει το Magic 4 Pro, αφού έχουν προφανώς ένα αρκετά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία, επειδή όμως το δυναμικό εύρος που μπορεί να αποτυπώσει ο αισθητήρας αυτός είναι περιορισμένο, σε πολλές φωτογραφίες, σε σημεία με σκιά ή σε σημεία που γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα καλά τα επίπεδα φωτισμού, η φωτογραφία είναι λίγο πιο σκοτεινή και οπτικά διαφορετική από τις φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει η βασική κάμερα, χωρίς να είναι απαραίτητα ενοχλητικό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Όταν κάποιος δει δύο φωτογραφίες τη μία δίπλα στην άλλη, μία με τη βασική κάμερα του Magic 4 Pro και μία με αυτή με τον Ultra Wide Φακό, θα καταλάβει ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους. Και αναμενόμενα, το πρόβλημα που έχει η βασική κάμερα του τηλεφώνου στο να βγάλει μια πάντα καλή φωτογραφία κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει και στην Ultra Wide κάμερα, και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις η φωτογραφία δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη λεπτομέρειά της, ενώ από τη στιγμή που ούτε η βασική κάμερα έχει optical image stabilization, έτσι και αυτή με τον Ultra Wide φακό, χρειάζεται να κρατήσουμε αρκετά σταθερό το Magic 4 Pro για να βγάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Η κάμερα όμως που έχει την πιο περίεργη συνολικά συμπεριφορά είναι η τρίτη που έχει στο πίσω μέρος του το τηλέφωνο, η κάμερα με τον περισκοπικό φακό που μπορεί να φέρει 3,5 φορές πιο κοντά αυτό που φωτογραφίζουμε. Αρχικά η συγκεκριμένη κάμερα είναι περίεργα όμοια με την κάμερα που έχει η Huawei στο P50 Pro και στο Mate 50 Pro. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ακριβώς η ίδια κάμερα. Έχει ονομαστική ανάλυση 64 MP, φέρνει όπως είπαμε 3,5 φορές πιο κοντά αυτό που φωτογραφίζουμε, με έναν αισθητήρα ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ένα quad bagger φίλτρο πάνω από τον ίδιο τον αισθητήρα, έχει πλήρη ονομαστική θεωρητικά ανάλυση στα 64 MP, κάτι που και πάλι θεωρητικά και λιγότερο πρακτικά του δίνει τη δυνατότητα να βγάζει φωτογραφίες μέχρι και το 10x με ψηφιακό zoom, οι οποίες είναι τουλάχιστον καλύτερες από το συνηθισμένο. Αυτό όμως που δεν μπορώ προσωπικά να καταλάβω για οποιονδήποτε λόγο είναι ότι παρότι είναι και η μοναδική κάμερα η οποία έχει μηχανική σταθεροποίηση στο φακό της, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και πάλι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς σταθερά μια φωτογραφία με το Magic 4 Pro ακόμα και σε αρκετά καλά επίπεδα φωτισμού που δεν αλλάζει ψηφιακά στη βασική του κάμερα το τηλέφωνο, δεν καταφέρνει πάντα να βγάλει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τουλάχιστον για τα δεδομένα μιας κάμερας αυτού του είδους το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα καλό στις περισσότερες περιπτώσεις. Και εδώ, παρότι το ξεχνάω ή το αποφεύγω πολλές φορές, να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις δυνατότητες εγγραφής βίντεο που έχει το Magic 4 Pro, και αυτό επειδή η εταιρεία στην παρουσίασή του έδωσε αρκετή έμφαση στις περίεργες ή ξεχωριστές τουλάχιστον δυνατότητες που έχει. Έχει λοιπόν ένα ξεχωριστό Movie Mode, στο οποίο οι δυνατότητες είναι, οι επιλογές είναι περισσότερες από το συνηθισμένο. Μπορούμε να γράψουμε βίντεο σε 4K και HDR, κάτι το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον είναι ένα πλεονέκτημα. Το περίεργο είναι βέβαια ότι στην πράξη δεν έχει και αυτό απαραίτητα την καλύτερη απόδοση, ενώ αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς ξεχωριστά χρωματικά προφίλ, να κάνουμε ένα color grading στο βίντεο την ώρα που το γράφει το τηλέφωνο, αλλά εκτός των άλλων να ενεργοποιήσουμε και το log mode, το οποίο χρησιμοποιεί ένα όσο πιο ουδέτερο, αν θέλει να το πει κανείς, απλοϊκά χρωματικό προφίλ στο βίντεο που γράφουμε, ώστε στη συνέχεια, όταν το επεξεργαστούμε, να μπορούμε εμείς να δώσουμε ακριβώς το χρώμα που θέλουμε. Όλες αυτές οι δυνατότητες θεωρητικά έχουν αρκετό ενδιαφέρον και το ότι υπάρχουν είναι αρκετά ενδιαφέρον και αυτό με τη σειρά του. Στην πράξη βέβαια τώρα το κατά πόσο θα τις χρησιμοποιήσει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση, ενώ επειδή οι κάμερες στο Magic 4 Pro δεν είναι και πάλι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι σε συνολική απόδοση, σίγουρα πολύ χρήσιμες οι δυνατότητες αυτές, θα ήταν όμως ευπρόσδεκτο να συνδυάζονται με καλύτερες κάμερες. Πάμε λίγο τώρα και στο τεχνικό κομμάτι και να κάνουμε και μια συζήτηση για το Magic UI, το γραφικό περιβάλλον της Honor. Στο τεχνικό κομμάτι, ο Snapdragon 8 Gen 1 επεξεργαστής της Qualcomm, ειδικά μετά από αρκετούς μήνες από την παρουσίαση και την κυκλοφορία του σε πολλά τηλέφωνα, είναι γνωστό ότι έχει πραγματικά πολύ καλές επιδόσεις. Είναι γνωστό όμως ότι έχει και κάποια προβλήματα συνολικά με τη θερμοκρασία που παράγει όταν πιέζουμε μια συσκευή, αλλά και με την κατανάλωση ενέργειας. Και τα δύο αυτά προβλήματα είναι αισθητά σε ένα βαθμό στο Magic 4 Pro. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα σε συμπεριφορά τηλέφωνα με τον 8 Gen 1 που έχω δει γενικότερα. Ζεσταίνεται και είναι αισθητή η θερμοκρασία στο πίσω μέρος του, αλλά όχι σε τόσο ενοχλητικό επίπεδο που για πολλοί κόσμο μπορεί να φαίνεται και πρόβλημα, ενώ στην πράξη δεν είναι απαραίτητα. Η κατανάλωση ενέργειας όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει κανείς και όταν χρησιμοποιεί αρκετά έντονα το Magic 4 Pro θα διαπιστώσει ότι η μπαταρία του εξαντλείται με το ρυθμό που πλέον είναι μάλλον συνηθισμένος για τηλέφωνα με αυτό τον επεξεργαστή στο εσωτερικό τους. Βέβαια στην πράξη η συσκευή, η έκδοση με 8 GB μνήμης RAM που έχω στα χέρια μου προφανώς δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κάνει όλα όσα θα του ζητήσουμε, είτε το χρησιμοποιούμε με κάποια απαιτητική εφαρμογή, είτε θέλουμε να έχουμε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές ενεργές. Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε το Magic 4 Pro να κολλάει, να καθυστερεί, να δυσκολεύεται να κάνει αυτό που θα του ζητήσουμε, πάντα βέβαια με το μειονέκτημα ότι εκείνη την ώρα ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του καταναλώνει ίσως περισσότερη ενέργεια από το ιδανικό. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το Magic UI 6, το γραφικό περιβάλλον της Honor, το οποίο, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, έχει πολλές ομοιότητες με το EMUI, το γραφικό περιβάλλον της Huawei. Με τις προηγούμενες βέβαια εκδόσεις του γραφικού περιβάλλοντος της Huawei, αφού το Magic UI 6 δεν είχε απαραίτητα όλες τις δυνατότητες που έχει προσθέσει η πρώην μητρική εταιρεία στο δικό της γραφικό περιβάλλον, έχουν μείνει περισσότερο οι ομοιότητες και κάποιες όχι απαραίτητα ελλείψεις, αλλά δυνατότητες οι οποίες είναι διαφορετικές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού, αφού το γραφικό περιβάλλον των δύο εταιριών πάντα συνδύαζε με έναν πολύ καλό τρόπο την εμφάνιση, την εύχριστη και την ευχάριστη καθημερινή χρήση, χωρίς να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και κουραστικό. Ο πίνακας ειδοποιήσεων και το πώς διαφέρει, πώς φαίνεται όχι απαραίτητα πιο φτωχός, αλλά λιγότερο εντυπωσιακός σε εμφάνιση είναι μία από τις διαφορές αυτές, ενώ η χρήσιμη δυνατότητα που έχουν και τα τηλέφωνα της Huawei και αυτά της Honor στο να κρατάμε μία εφαρμογή πατημένη και να μας δίνει κάποιες επιπλέον επιλογές υπάρχει και εδώ κανονικά με έναν λίγο έστω διαφορετικό τρόπο και αν μη τι άλλο κάνει τη χρήση του τηλεφώνου πιο ευχάριστη αν κάποιος βέβαια ανακαλύψει όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κάποιες εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες, όπως ο File Manager για παράδειγμα, θυμίζουν έντονα τις ίδιες εφαρμογές της Huawei, γιατί είπαμε οι ομοιότητες είναι πραγματικά πάρα πολλές. Στην πράξη η λειτουργικότητα και οι δυνατότητες τους επίσης δεν διαφέρουν με κάποιον σημαντικό τρόπο, κάτι που σημαίνει ότι για όποιον έχει χρησιμοποιήσει τηλέφωνο της Huawei, το Magic 4 Pro και γενικότερα το Magic UI της Honor θα του φανεί αρκετά γνώριμο. Και εδώ, λίγο πριν το τέλος, σε ένα μάλλον μεγάλο όπως πάντα βίντεο σε διάρκεια, είναι η στιγμή που βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την μπαταρία. Το Magic 4 Pro έχει μια μικρότερη σε χωρητικότητα μπαταρία στις 4600 mAh, 10% μικρότερη από το συνηθισμένο πλέον και η απόδοση της στην πράξη μπορεί να πει κανείς ότι είναι επίσης 10% όχι χειρότερη αλλά χαμηλότερη από το συνηθισμένο.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, σε τηλέφωνα με τον 8 Gen 1 στο εσωτερικό τους και γενικότερα σε συσκευές σε αυτή την κατηγορία τιμής, ένα 10% διαφορά στην απόδοση δεν είναι απαραίτητα εύκολο να το δει κανείς σε καθημερινή χρήση, αφού τις ημέρες που θα είναι κάποιος ιδιαίτερα απαιτητικός με το Magic 4 Pro, προφανώς η μπαταρία θα αδειάσει γρήγορα και εδώ μια συσκευή με αυτό τον επεξεργαστή και μπαταρία στις 5.000 mAh δεν έχει κάποια σημαντική διαφορά που να είναι αισθητή σε καθημερινή χρήση. Παρ' όλα αυτά, η Honor κληρονόμησε κάτι ακόμα από τη Huawei, τη δυνατότητα το γραφικό περιβάλλον, το λειτουργικό σύστημα να κάνει μια πραγματικά πολύ καλή διαχείριση των εφαρμογών που εκτελούνται ή αυτών που περιορίζει ώστε να μην εκτελούνται άσκοπα και στην πράξη, τουλάχιστον σε κατάσταση αναμονής και όταν δεν το χρησιμοποιούμε τόσο υπερβολικά, το Magic 4 Pro καταφέρει να έχει μια αν μη τι άλλο αρκετά καλή απόδοση από την μπαταρία του και στις περισσότερες περιπτώσεις, στο τέλος της ημέρας, αν μη τι άλλο δεν θα μας έχει αφήσει από μπαταρία, θα προλάβουμε να το βάλουμε στο φορτιστή του πριν σβήσει, με το άγχος βέβαια ότι η μπαταρία είναι κάτω από το 10%. Και εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι το Magic 4 Pro φορτίζει με 100 W από το φορτιστή που υπάρχει κανονικά στη συσκευασία του και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που αυτό πρέπει κάποιος να το αναφέρει ξεχωριστά. Φορτίζει με 100 W και σε περίπου 20 με 25 λεπτά φορτίζει πλήρως την μπαταρία του, ανάλογα πάντα και με το αν το χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα, αλλά και το αν έχει ζεσταθεί η συσκευή, αφού όπως και σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο που χρησιμοποιεί μια πραγματικά γρήγορη φόρτιση, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, μειώνεται η ταχύτητα με την οποία φορτίζει το τηλέφωνο, προκειμένου εκτός των άλλων να προστατέψει και την μπαταρία του. Σε περίπου μισή ώρα λοιπόν, ρεαλιστικά στις περισσότερες περιπτώσεις, η μπαταρία του Magic 4 Pro θα έχει γεμίσει πλήρως και ο χρόνος αυτός είναι απόλυτα ικανοποιητικός σε οποιαδήποτε περίπτωση. Τώρα, θεωρητικά πάντα, τουλάχιστον, το τηλέφωνο φορτίζει και ασύρματα με έως 100 W, κάτι που φαίνεται και είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον υπερβολικό. Στην πράξη βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό αυτό, αφού για να πετύχει κανείς ένα τόσο γρήγορο ρυθμό ασύρματης φόρτισης πρέπει να έχει ένα φορτιστή της Honor, ο οποίος δεν είναι και εύκολο να τον βρει κανείς να τον αγοράσει, ενώ και το κόστος του είναι μάλλον υπερβολικό για να εκμεταλλευτεί κανείς αυτή τη δυνατότητα. Και κάπου εδώ να κλείσουμε σιγά σιγά και να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αν το Honor 70 που συνεχίζει, το ξαναλέω, να υπάρχει στο πλάνο, είναι ένα τηλέφωνο το οποίο όταν το έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου με καθυστέρηση και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ήταν πραγματικά μια συσκευή που σε κάνει να θεωρήσει ότι είναι κρίμα που η Honor δεν έχει επίσημη παρουσία πλέον τουλάχιστον στη χώρα μας. Το Magic 4 Pro, αν το δει κανείς αρχικά σαν μια πραγματικά εντυπωσιακή συσκευή, σίγουρα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Εάν το χρησιμοποιήσει στην πράξη, όχι απαραίτητα δεν απογοητεύει, δεν δίνει όμως και όλα αυτά που περιμένει κανείς αρχικά όταν δει πως είναι τεχνικά η συσκευή. Με δεδομένο ότι θα κυκλοφορούσε και σε μια αρκετά υψηλή τιμή πώλησης, τουλάχιστον επίσημα στη χώρα μας, δεν είναι ίσως απαραίτητα η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει κανείς τα χρήματα αυτά. Παραμένει όμως ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και αρκετά ικανό τηλέφωνο και μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του, με δεδομένο ότι είναι και εύκολο να το βρει κανείς με αρκετά λιγότερα χρήματα πλέον, πιθανόν παραμένει και μια αντίστοιχα πολύ καλή επιλογή. Τώρα εδώ το πώς σε βάθος χρόνου η Honor θα συνεχίσει να το υποστηρίζει με αυτού νεότερες εκδόσεις λογισμικού, πώς θα το αναβαθμίσει και πότε σε Android 13 είναι κάτι για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια σίγουρη απάντηση και πιθανόν γι' αυτό για πολύ κόσμο να είναι ένα σημαντικό ζήτημα, είναι και για εμένα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Στην κατάσταση όμως και στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή το Magic 4 Pro, είναι ένα αρκετά ικανό τηλέφωνο και ανάλογα με τα χρήματα στα οποία θα το βρει κανείς για να το αγοράσει, πιθανόν να παραμείνει μια αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!